Λίγο πιο νωρί από την εκδήλωσή <laughs> σα για τον κεραμικό, <laughs> γι' αυτό σα φωνάξαμε. Χρέο σα <laughs> ναι, ναι. Ακριβώ. Και εδώ, είστε στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα. Α, το επίκεντρο, όχι μόνο το δημοσιογραφικό, αλλά και το πολιτικό. Δηλαδή, βλέπουμε και τα δύο μεγάλα κόμματα, <coughs> και, το, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να προσπαθούν είτε σε επίπεδο στελεχών, είτε σε επίπεδο ψηφοφόρων, να αλλιεύσουν ναι. κόσμο από εσά. Και μέχρι στιγμή, οφείλω να σου πω ότι δεν τα Φετά έχουν αυτοί. πάει και άσχημα ναι, ναι, σε επίπεδο στελεχών. Καθόλου. Δεν τα έχουν πάει καθόλου. Πώ γνώρισε Α... εσύ για αυτό το okay. πράγμα. Όχι, δεν τα έχουν πάει άσχημα σε επίπεδο βουλευτών. Σωστά. Σε επίπεδο στελεχών, ε, να σα διαβεβαιώσω ότι αισθανόμαστε μια χαρά. Και τα στελέχη μα είναι στη θέση του. Ε, οι βουλευτέ φύγανε. Κοίτα, η σκέψη των άλλων κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ απλή. Απλοϊκή, θα έλεγα. Θέλουν να μην έχει εναλλακτικέ λύσει ο κόσμο στο κέντρο. Δηλαδή, να σκέφτεται ο ψηφοφόρο τη κεντροαριστερά, να το πω έτσι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι καλό ο Τσίπρα, αλλά έχω και καμιά άλλη λύση. Ψηφίζω Τσίπρα. Ένα κεντροδεξιό φιλελεύθερο ψηφοφόρο να λέει, εντάξει, δεν μπορώ να ψηφίσω μτσοτάκι εύκολα, αλλά αφού δεν μπορώ να ψηφίσω και ποτάμι, γιατί να μην πάω τελικά στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, η προσπάθειά του είναι να εξαφανίσουν το ε, περιβάλλον, αυκόματα, ναι. να κάψουν το χωράφι. Ωστε να είναι υποχρεωμένοι οι ψηφοφόροι να πάνε είτε δεξιά είτε Κάποιος αριστερά. Κάποιος βοηθάει όμως κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή θέλω να είτε? πω ότι λένε κάποιοι ότι αν το, ο Θεοδωράκης ήταν καλός, αν το ποτάμι ναι. ήταν καλά, ναι. εγώ δεν είχα λόγο να φύγω να πάω στο Μητσοτάκι και ο Ιορδάνης να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΣΑ. Θα έμενα στο κόμμα. Να σα πω κάτι. Μου. Το ποτάμι είναι καλά, ο Θεοδωράκης είναι καλά. Και τι φεύγουν όμως Υπάρχει, όμως. υπάρχει. Ε, φεύγουν, ο αμοιαιά, ο Ψαργιανός. Έχετε κάποια ερώτηση εσεί γιατί φεύγουν. Ε? Εγώ το εσεί, αν έχετε κάποια απάντηση. Όχι, λέω πραγματικά, ρωτάω αν έχετε πραγματικό ερώτημα ή το κάνετε μόνο για του τηλεθεατέ. Εννοώντα τι, Ότι όταν κάποιοι άνθρωποι φεύγουν για να πάνε σε μια καλύτερη, μεγαλύτερη καρέκλα, είναι σαφέ γιατί φεύγουν. Αλλά αυτή η κουβέντα για μένα έχει τελειώσει. Η προσπάθειά μα έχει ξεκινήσει. Έχουμε, ε, έχουμε απελευθερωθεί, ίσω. Γιατί ξέρει, όταν υπάρχει μια συζήτηση, φεύγω, θα φύγω, δεν θα φύγω. Νιώθει ή συνέχεια τρίβεσαι mm -hmm. και συζητά με αυτό. Έχει τελειώσει για μα αυτή η ιστορία. Έχουμε στελέχη που βγαίνουν μπροστά. Ε, αύριο, όπω ήδη δείξατε, στην Αθηναίδα θα δείξουμε το νέο πρόσωπο του ποταμιού για τι ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι έχουμε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ του πολίτε. Ε, για πρώτη φορά σε ένα ψηφοδέλτιο ενό κόμματο στι ευρωεκλογέ θα έχουμε 15 Έλληνες από πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Δηλαδή, ανθρώπου που είτε φύγανε τα χρόνια τη κρίση, Κατά κανόνα, ή κάποιου διαπρεπεί επιστήμονε που δουλεύουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, Α, παιδιά, ε, δηλαδή στη Γαλλία, από τα... την Ελλάδα τώρα. Ναι, θα, θα είναι υποψήφι. υποψήφια, θα είναι παιδιά. Θα είναι τα παιδιά μα. Είναι, δεν είναι πάντα Κατάλαβα. θέμα ηλικία. αντιλαμβάνεσαι τι Απολύτως. λέω. Είναι τα αδέλφια μα, οι φίλοι μα. Επικεφαλή, ποιο θα φύγανε, είναι. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο και ο Γραμματικάκη και ο Κύρκο. Οι είναι. δύο ευρωβουλευτέ σα τώρα. Θα είναι οι δύο ευρωβουλευτέ. Νομίζω ότι κάνανε καλή δουλειά, όλοι το λένε. Θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Θα έχουμε και κάποια πρόσωπα από την Ελλάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε, είναι σε μια δεύτερη φάση αυτή η ανακοίνωση. Αυτό που κάνουμε αύριο είναι ότι θα πούμε από 15 πρωτεύουσε τη Ευρώπη, όλη η Ευρώπη ένα ποτάμι. Αύριο είναι τα πέντε χρόνια έτσι. Είναι τα πέντε, πέντε, πέντε χρόνια. χρόνια από το ποτάμι και τα γιορτάζετε με αυτό το πάρτι. Είναι ανοιχτή η σφαδό. Ναι, και ναι, εκεί. ναι. Εμείς είμαστε, δεν έχουμε face control. <laughs> Όποιο θέλει μπορεί να έρθει. <laughs> Βέβαια θα πληρώνει και κάτι τη. Τα θα έχουμε. Ναι, αυτό λέω ακρασί μόνο. Α, θα πληρώνει 5 ευρώ, γιατί εμείς, ξέρετε, επειδή δεν μας αρέσουν να πλησιάζουμε τις τράπεζες και να παίρνουμε δάνεια, είμαστε υποχρεωμένοι να χρώνουμε τους φίλους μας, ναι. τα στελέχη μας, τη τσέπη μας Τώρα, και, μ, προ... και με βάση με επιτρέπεις... τη τσέπη μας να κάνουμε προεκλογικό αγώνα. <laughs> και όχι <laughs> με βάση <laughs> τα δανεικά και τα γύριστα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η διαδικασία σε λύτρωσε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ε, εσύ και το ποτάμι θα κατεβείτε ναι. αυτόνομα στι εκλογέ. Προφανώ. Αυτόνομα στι ευρωεκλογέ τον Μάιο και νομίζω ότι οι εθνικέ εκλογέ, ε, αυτό βέβαια είναι απόφαση του κυρίου Τσίπρα αποκλειστικά, δεν νομίζω θα ρωτήσει κανένα από εμά, ούτε εσά ούτε εμά. Ε, νομίζω όμω ότι ο σχεδιασμό του είναι για τον Σεπτέμβρη, για τον, mm, Οκτώβρη, για τον Οκτώβρη, για να ολοκληρώσει τη θητεία του. Οπότε ποτάμι στη, στην κάλπη το Μάιο, ποτάμι στην κάλπη τον Οκτώβριο. Ανεξαρτήτω αποτελέσματο του Μαΐου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Αν ήμουν ένα παλιό παραδοσιακό πολιτικό, σα έλεγα ανεξαρτήτω. Αλλά τώρα σα λέω ότι προφανώ για μα η μάχη των ευρωεκλογών είναι κρίσιμη. Αν ο κόσμο σου γυρνάει την πλάτη, δεν είμαι από αυτού που δου -δου -δου συνεχίζει. Αλλά η αίσθησή μου και το μήνυμα που παίρνουμε από του ανθρώπου που στηρίζουν σε αυτή τη δεύτερη φάση το ποτάμι, θα προσέξετε ότι κάποια στιγμή υπήρξε μια πρωτοβουλία 26 προσωπικότητων, ο Μπουτάρη, ο Μάνο, σημαντικοί άνθρωποι που είπαν ότι πρέπει να στηριχτεί το ποτάμι. Αυτή, α, αυτή, η πρωτοβουλία των 26 έχει πάρει υπογραφέ περισσότερα από χίλιε, χίλιε προσωπικότητε τη χώρα που επιμένουν και λένε ότι θα πρέπει να στηριχτεί το ποτάμι. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετή στήριξη στις παρέες, στις συζητήσεις. Ε, υπάρχει πάρα κόσμος που λέει ότι πρέπει να τιμήσουμε το ποτάμι για την τολμηρότητα που δείχνει και για την επιμονή που δείχνει να λέει αυτά που έλεγε πάντα. Εμείς ρωτάμε γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο που λένε «στηρίξτε το ποτάμι», υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που, ξέρεις, τα έχει ακούσει ναι, και εσύ αυτά, ναι. ότι ο Σταύρος επειδή θα κουβεντιάσει είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο κόμμα για να ε, κατέβει με, ε, με κάποιον από ναι, αυτούς αυτούς αυτού του δύο. Αυτό, προσέξτε, αυτό το λένε για το ποτάμι που μου ότι μου επεφανίστηκε. Ότι εμεί ή θα μπούμε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγανε, ή θα πάμε και θα γίνουμε βοηθή στο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη για να σοφαρίσουμε με του ακροδεξιού τα κτλ. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Απλώ παρερμηνεύουν μια συμπεριφορά μα. Δηλαδή, τι λέει το ποτάμι, όταν κάτι είναι σωστό από αυτό που λε, δεν με ενδιαφέρει Ποιο είσαι, ποιος... Δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνουμε, Εγώ, παιδικά τραύματα δεν έχω. Όταν κάποιο λέει κάτι σωστό, τολμάω και λέω ότι αυτό είναι σωστό. Ξέρετε λοιπόν, ξέρετε, συγγνώμη, ξεχνάμε μερικέ φορέ γιατί έχουμε βρεθεί και σε άλλα θρανία. Ε, ξέρετε λοιπόν ότι έχω πολεμήσει πολύ τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, σύγκρουση μεγάλη. Αλλά όταν ο Τσίπρα έρχεται και πει κάτι σωστό, εγώ θα πω πονέ. Όπω και αντίστοιχα αυτό θα συμβεί αύριο και με το Μητσοτάκι. Δεν πρέπει να έχει ένα κόμπλεξ ο πολιτικό και να κοιτάει πάντα την πολιτική ταυτότητα του άλλου. Αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε μια ιονή χρεοκοπία και αυτό δεν τη βγάζει από την κρίση. Γιατί στο μόνο που θα συμφωνήσουμε και πιστεύω ότι το λέτε και εσείς είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα, όλα, όλες οι άλλες χώρες όταν διαστανθήκανε την κρίση η πρώτη Έτσι. λέξη που τους ήρθε στο μυαλό είναι η συνεννόηση. Εδώ η πρώτη λέξη που μα ήρθε στο μυαλό είναι οφείλειο. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ε, καταλαβαίνω ότι οι ευρωεκλογέ, αν γίνουν μόνε του, είναι το crash test για εσά. Έτσι είναι. Ε, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που εσεί επιθυμείτε, δύο σενάρια. Είναι. Ή πάει καλά ο Θεοδωράκη και το ποτάμι, και άρα συνεχίζεται στι ευρω... εθνικέ, ή δεν πάει καλά. Ο Θεοδωράκη πάει σπίτι του την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, ή ψάχνει να βρει ε, άλλου δρόμου στην πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνομαι. Ε, κοιτάξτε, είναι ντροπή ε, να θεωρούμε. Τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Ε, ένας αρχηγός ενός πολιτικού κινήματος πρέπει να δίνει τις μάχες μόνο μέσα από το πολιτικό του κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση με κανέναν τρόπο να βρεθώ στα έδρανα της Βουλής ε, αποσποντά. Άρα αν δεν έχετε δεν το αποτέλεσμα που θέλετε πάτε σπίτι σας. Πάω, πάω μόνο με το ποτάμι και με το ποτάμι θα είμαι και στην Ευρωβουλή και στις εθνικές εκλογές. Εάν το αποτέλεσμα της Ευρωβουλής, ξαναλέω, δεν είναι αυτό που επιθυμείτε. Μην επιμένετε. Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω. Θα μπούμε και στην Ευρωβουλή, θα μπούμε και στην Εθνική Βουλή. Τα προηγούμενα σας τα απάντησα. Τώρα, ε, έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα με αφορμή αυτό το ρεπορτάζ ε, του BBC για το θέμα των, ε, της καταπιεσμένης μακεδονικής μειονότητας. Ναι. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος όπως κάθε, ε, με κάθε αφορμή. Ναι. Και πολλοί λένε... Στον Τζίπρα, να ορίστε α πούμε, τι φέρνει τώρα η συμφωνία των Πρεσπών. Ανοίγουν Όχι. τέτοια θέματα Αντίστοιχα, αντίστοιχα. Προσέξτε. Ε, επειδή δεν είμαστε χθεσινοί, αντίστοιχα θέματα ε, έχουν γραφτεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφεται ένα κάτι τέτοιο. Ε, μπορώ να σα θυμίσω και συγκεκριμένε εφημερίδε και γερμανικά έντυπα και γαλλικά πρακτορία που παλιότερα έχουν κάνει θέμα για κάποια μακεδονική μειονότητα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στη χώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Και δεν θα πρέπει να το κρύβουμε, γιατί εγώ του έχω γνωρίσει και είναι ντροπή μου να του κρύβω και στη Φλόρινα και σε άλλε περιοχέ ε, που μιλάνε την τοπιολαλιά. Αλλά αισθάνονται Έλληνε. Δεν αισθάνονται κάτι άλλο. Δεν λένε δηλαδή ότι εμεί είμαστε κάτι άλλο μέσα στην Ελλάδα. Αισθάνονται Έλληνε. Προφανώ έχουν μια οικογενειακή παράδοση, μια, μιλάνε μια άλλη γλώσσα, χορεύουν κάποιου άλλου χορούς. Είναι όμω αδελφοί μα. Είναι Έλληνε. είναι θέμα, μειονότητα αυτό. Άρα θέμα. θέμα ε, Εθνική μειονότητα, τι έλεγε το BBC, κάτι τέτοιο. Αλλά άλλο το εθνική μειονότητα. Όχι. Ό,τι έλεγε τέλο πάντων το BBC, με την έννοια δηλαδή για να δείξει ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, είναι πεταγμένοι στο περιθώριο και λειτουργούν ω μειονότητα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ούτε θα με Μπορεί να με βγουν τις... ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι εκεί και να πούνε, ρε παιδί μου, εμεί είμαστε ε, κάποιοι εκατοντάδε εδώ. Είμαστε μια μειονότητα. Υπάρχει τέτοιο Όχι, θέμα. Κοιτάξτε. Γιατί λένε ότι η συμφωνία ναι. κλείνει όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό έγινε. Προσέξτε. προσέξτε. Σα λέω, επειδή είμαι άνθρωπο που έχω περπατήσει σε αυτέ τι περιοχέ, προφανώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υπερασπίζονται κάποιε παραδόσει. Αλλά αυτό δεν του κάνει ε, μειονότητα και ούτε διεκδικούν την θέση του στην ελληνική κοινωνία ω ε, μέλο μια μειονότητα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα λάθο στην ανάγνωση πολλών πολιτικών στο τελευταίο συμβάν. Αυτό το συμβάν με το BBC αποδεικνύει πόσο δίκιο είχαμε για αυτή τη συμφωνία. Τι εννοώ, ότι η συμφωνία και η αλλαγή του συντάγματος των γειτόνων μας δεν αφήνει περιθώρια για διεκδίκηση κάποιας μειονότητα στα εδάφη μας. Ενώ το προηγούμενο συντάγμα, το προηγούμενο καθεστώς άφηνε αυτά τα περιθώρια. Και το ξέρετε ότι τους αναγκάσαμε και με την πίεση της διεθνούς ε, κοινότητας να αλλάξουν το άρθρο του συντάγματος και να μην υπάρχει Πια αναφορά σε μειονότητε σε άλλε χώρε. Και αυτό έγινε σήμερα. Έγινε από εμά, έγινε από το ποτάμι που ενίσχυσε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια. Άρα θεωρείτε ότι δικαιώνεστε. Προφανώ δικαιωνόμαστε. Προφανώ δικαιωνόμαστε. Γιατί σα λέω, και δεν είναι ε, θέμα πολιτική ερμηνεία, το προηγούμενο Σύνταγμα μιλούσε για μειονότητε. Στι δικητονικέ χώρε μιλούσε. Το σημερινό σύ... Σύνταγμα των γειτόνων μα μιλάει για μειονότητε. Όχι. Άρα, εμείς κλείσαμε την πόρτα, εμείς κλείσαμε την πόρτα σε αυτές τις διεκδικήσεις. Αλλά ξέρετε τι, όλοι αυτοί οι, υπερπατριώτες και οι άλλοι, ήδη δηλοί που δεν τόλμησαν να πάνε με αυτή τη συμφωνία, πρέπει να απαντήσουν στο εξή, αν μου επιτρέπετε. Πώς θα ήταν σήμερα η χώρα, αν είχαμε πει όχι σε εμείς σε αυτή τη συμφωνία. Τι φαντάζεστε. Η Ελλάδα ή η Ελλάδα. Σκόπια. η ελλαδα η Ελλάδα. Πώς θα ήταν σήμερα η Ελλάδα εάν είχαμε πει όχι σε αυτή τη συμφωνία. Ε, θα πηγαίνουμε σε εκλογέ το πιθανότερο. Να σας πω. Να σας πω. Πρώτον, θα είχε καταρρεύσει το καθεστώ του Ζάεφ. Συμφωνούμε. Θα είχε καταρρεύσει Έτσι. το καθεστώ του Ζάεφ. Θα είχαμε μια αναταραχή στα βόρεια σύνορά μα. Θα είχαμε του συμμάχου μα, όλου, όλου, και του Αμερικανού και του Γερμανού ε, και του Γάλλου απέναντί μα, ότι Βοηθάμε την αποσταθεροποίηση τη περιοχή και η Ελλάδα που ψάχνει σήμερα λεφτά, που ψάχνει επενδύσει εκτό όλων των άλλων, θα έπρεπε να πει. Δεν σημαίνει πείσει... και το αντίστροφο όμω τώρα. Συγγνώμη. Δεν, θα... θα... δεν θα συμβεί και το αντίστροφο. Δηλαδή, επειδή Τι... είπαμε ναι στα Σκόπια, θα έρθει με ψηλά το... το ευρώ. Αυτό, αυτή η παρατήρηση σα είναι πολύ σωστή. Ναι. Αλλά είναι σίγουρο όμω ότι αν είχαμε πει όχι και είχαμε καταστρέψει και, το περιβάλλον. Αυτό δεν έχω να το ναι. οικονομικό πεδίο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Τώρα, το οικονομικό πεδίο δεν εξαρτάται μόνο από τα Σκόπια. Γι' αυτό ακριβώς έχω πει ότι η συμφωνία των Σκοπίων δεν είναι συγχωροχάρτη για τα βέβαια. λάθη του Τσίπρα. Δέκα δισεκατομμύρια περιμένουμε από επενδύσεις οι οποίες δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται κομματικό κράτος, ε, αναποτελεσματική πολιτική. Άρα, λάθο η πολιτική του Τσίπρα στην οικονομία... Αλλά μαζί λύσαμε το θέμα των Σκοπίων. Κύριε έπαιδε... Πρόεδρε, ναι. θέλω να σα ρωτήσω όμω και κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Βλέπουμε, αφού είναι τόσο καλή αυτή η συμφωνία, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, όπου πηγαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Καλά, εντάξει. Αυτέ οι, οι, οι μικρέ ή μεγάλε βαρβαρότητε υπήρχαν και στην εποχή των αγανακτισμένων. Τότε ήταν άλλοι πρωταγωνιστέ. Ήταν οι ΣΥΡΙΖΑΙ που προπυλακίζαν του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά νομίζω πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μα και πρέπει να εξηγήσουμε στο λαό της Βόρειας Ελλάδας, στους Μακεδόνες, στους αδελφούς μας, σε όλους, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια ευκαιρία για την επέκταση της Ελλάδας. Για την επέκταση της Ελλάδας και χρησιμοποιώ επίτηδες αυτή τη λέξη. Δηλαδή, πώς επεκτείνεται σήμερα μια χώρα. Δεν επεκτείνεται με μια ύλη τεθωρακισμένων, όπως είπε κάποιο ανόητος, έτσι επεκτείνεται οικονομικά. Άλειο. Επεκτείνεται δίνοντα περιθώριο στου άλλου να συνεργαστούν μαζί τη. Οικονομικά δηλαδή θα Λαμβάνοντα δηλαδή, δηλαδή, ω πρωτεύουσα Άλειο. δύναμη. Και ε, πρόεδρε, εγώ θέλω να κλείσουμε τα γενέθλια. Τα πέντε χρόνια κλείνετε. Καλά ε, Ναρθείτε, αύριο εγώ να αύριο το βράδυ. Εγώ εύχομαι να τα κατοστήσετε όπω εύχομαι σε όλα τα κόμματα ναι. που είναι, έχουν δημοκρατικέ αρχέ και αξίε. Νιώθετε προ, ότι κάποιοι σα πρόδωσαν σε αυτή την πενταετή πορεία που κάνατε, που ξεκίνησατε μόνο σα με κάποιου ανθρώπου. Νιώθετε προδομένο ότι σα πούλησαν. Ε, κοίτα, δεν είμαι ευτυχή όταν κάποιοι άνθρωποι μέχρι χθε λέγανε άσπρο και τώρα πάνε σε ένα άλλο κόμμα και λένε μαύρο. Αλλά αυτά όλα θα τα αποφασίσει ο ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι ο κόσμο θα τιμωρήσει αυτού που δεν τίμησαν την υπόσχεσή του να υπερασπιστούν τι αρχέ του ποταμιού. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχει κάνει και πολλά ρεπορτάζ, θα θα μου, μου επιτρέψει τον ελληνικό. Αν θέλει, μπορεί να μείνει μαζί μα. Ναι. Τι έχετε? Ε, έχουμε την ε, κυρία Βανέσα Αρχοντίδου είναι μία από τις... είναι ο ορι, Ριβάτισσα, η οποία πάει να κατακτήσει το Everest. Μην της κάνουμε πρόταση τώρα να όχι, μπει κάπου. Δεν της κάνω πρόταση καμία, <laughs> αλλά, θα, <laughs> αλλά, θα, μείνω γιατί το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Πώς θα την, θα την υποδεχτούμε, παιδιά? Ωραία. Αν μπορούμε να την υποδεχτούμε Πάμε. την ναι. κυρία Αρχοντίδου για να την ε, καλημερίσουμε. Να Χρήστο, να με συγχωρείς. Να δώσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. όχι. <laughs> Κάθισε. Σταύρο μου να έρθουμε όλοι μαζί. <laughs> Ελάτε κυρία Αρχοντίδου από εδώ. Τι κάνετε. Σα ζητώ συγγνώμη για το. Α, και καλά, και το μας. είστε. Σωστά, καλά <laughs> καλώς. Καλώς ήρθατε. Καλώ ήρθατε τον... Σε χαμηλότερο ε... υψόμετρο είμαστε εμείς. Ε, ναι. εδώ, να δίπλα, μου το δίπλα, εδώ, μου. Να κοιτάξω το ρολόι μου να σας Χριστό, πω ακριβώς. Χριστό συγγνώμη για την ναι, αν θέλετε, ωραία, αναστάτωση. <laughs> το ρολόι σας δίνει και υψόμετρο. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Έτσι, ο σωστός ορειβάτης Πού βρισκόμαστε τώρα. τώρα. Πού βρισκόμαστε τώρα. Δω, γιατί είμαστε μέσα, δεν έχουμε GPS. Α, λο, όλα του γάμου δύσκολα. <laughs> και μπορεί να μην σας πω με ακρίβεια, οπότε καλύτερα επειδή είμαστε σε ενημερωτική εκπομπή. Σε τι υψόμετρο είμαστε. Να Δεν έχουμε το GPS. Όχι, δεν εννοούμε στο κοροπή γενικά. Ναι, που είμαστε Ο για να πάμε. φτάσουμε αυτό το Everest. Το, είναι... Αυτό το Everest είναι 8848. Είναι 8.848 μέτρα. Και μάλιστα είναι το ύψο που περνάνε τα αεροπλάνα. Δηλαδή, ένα ορειβάτη που είναι στην κορυφή του Everest μπορεί να. Είναι κοντά στι ρόδε. Ε? Να είναι